Όπω τρικλοποδιέ, προξιέ, τζιμπιέ, βρυσιέ, τέτοια πραγματάκια. Μαθητέ τη 4η τάξη Δημοτικού Σχολείου στα Χανιά δέχονταν τα βία ξεσπάσματα του δασκάλου του, ο οποίο όπω αποδείχτηκε και όπω ο ίδιο ισχυριζόταν, αδυνατούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Οι μαθητέ κρατούσαν κλειστά τα στόματά του, ωστόσο τον περασμένο Μάρτιο, οι μελανιέ στα πλευρά ενό μαθητή ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθούν και άλλε βιοπραγίε. Απογευματινή ώρα μου ήρθε εμένα ένα μήνυμα από μία άλλη μητέρα ενός παιδιού ε, κάτι, κάποιες φωτογραφίες και από κάτω μου έγραφε ότι έχει χτυπήσει και τη δική μου την κόρη ο δάσκαλος μάλλον όχι την χτυπήσει, την, την έχει σπρώξει και έχει χτυπήσει το θαρανίο πάνω, την τζίμπησε και την έβρισε αυτό το πράγμα μου έγραφε η, η μαμά μη με εκνευρίζετε γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου, έλεγε στου μαθητέ του, προειδοποιώντα του. Ενώ σύμφωνα με τι καταγγελίε, οι φωνέ του μέσα στην τάξη ήταν σχεδόν καθημερινέ. Ζήτησα το λόγο, όπω και τον. Ε το δάσκαλο. Ο δάσκαλο δεν ήταν εκεί πέρα, τον είχαν τραβήξει από το σχολείο. Μετά τι αναφορέ των γονέων στη διεύθυνση του σχολείου, ο νεαρό αναπληρωτή εκπαιδευτικό μετακινήθηκε σε δημοτικό σχολείο τη Ενδοχώρα των Χανίων, ενώ από τη διεύθυνση πρωτοβάθμια εκπαίδευση διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι το διοικητικό παύλα το οποίο χωρί καθυστέρηση και αμελητή κινητοποιήθηκε. Και υπάρχει και το άλλο το κομμάτι του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ε, και να αναστοχαστεί πάνω στις πράξεις του, στις συμπεριφορές του. Καταδικάζουμε κάθε βία η συμπεριφορά και κυρίως πράξη σε βάρος μαθητών. Είμαστε ενημερωμένοι και περιμένουμε την ολοκλήρωση της ΕΔΕ. Ο οξύδημο εκπαιδευτικό που έφτασε στα Χανιά το περασμένο φθινόπωρο με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων αναπληρωτών συνεχίζει να διδάσκει. Και νιώθω αδικημένο γιατί δεν έχω πράξει κάτι για το παιδί μου, για να το προστατεύσω και συνεχίζει και διδάσκει ο συγκεκριμένο δάσκαλο. Και τώρα έχουν βρεθεί και άλλε μαρτυρίε, οι οποίε ε, παιδάκια λένε ότι έχει, κάνει και άλλα πράγματα. Φυσικά, όταν έχει προηγηθεί ένα τέτοιο περιστατικό, είμαστε σε γρήγορση. Δηλαδή, μιλάμε με το διευθυντή του σχολείου, όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικό. Ε, προσπαθούμε να δούμε πώς είναι η μετέπειτα συμπεριφορά του. Την ώρα που οι γονεί αγανακτισμένοι ζητούν την απομάκρυνσή του, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση καθησυχάζει πω τηρούνται τα προβλεπόμενα και ότι δεν έχει επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό, σημειώνοντα μάλιστα πω σε κάθε πρόσληψη ελέγχονται κατά προτεραιότητα τα έγγραφα που βεβαιώνουν την ψυχική κατάσταση του κάθε αναπληρωτή.